Ελπίζω, φίλες και φίλοι, ελπίζω ο ενθουσιασμός σας να απορρέει από τη μεγάλη επιτυχία σε αυτές τις δύο μέρες που συζητήσατε. Δεν ελπίζω, είμαι βέβαιος ότι ο ενθουσιασμός σας απορρέει από την πολύ μεγάλη επιτυχία που είχε αυτή η διοργάνωση, η τέταρτη στη σειρά, που στόχο έχει να προσεγγίσουμε λύσεις, ουσιαστικές λύσεις, πάνω σε παλιά και καινούργια προβλήματα. Διότι πολλές φορές η ίδια η ζωή μας αποδεικνύει ότι παλιές λύσεις δημιούργησαν καινούργια προβλήματα. Και αποδείχθηκε ότι τελικά δεν ήταν λύσεις. Άρα πρέπει να αναζητήσουμε καινούργιες και ουσιαστικές. Είμαι βέβαιος πως αυτή η θεσμική καινοτομία να κουβεντιάζει, να κατεβαίνει, αν θέλετε, ας πούμε επιτραπεί η έκφραση, η κυβέρνηση στην κάθε περιφέρεια και όχι να έρχεται ο περιφερειάρχης στην κυβέρνηση και να ζητά, όπως είπε ο Κώστας πιο πριν. Η προσπάθεια αυτή, λοιπόν, πιστεύω, αυτή η θεσμικά καινοτόμα προσπάθεια μπορεί να έχει πολύ ουσιαστική προοπτική υπό έναν όρο. Αν δεν εξαντληθεί σε κάθε περιφέρεια κατά τη διάρκεια της συνεδριακής διαδικασίας, αλλά να αποκτήσει και μια θεσμική συνέχεια. Διότι εκτιμώ, και η συμμετοχή το έδειξε αυτό, η πολύ μεγάλη ανταπόκριση των φορέων και όχι μόνο της αυτοδιοίκησης, δημάρχων και της περιφέρειας, αλλά και όλων των φορέων, ανακλάδων, παραγωγικών φορέων, η μεγάλη συμμετοχή έδειξε ότι υπάρχει ένα γόνιμο έδαφος για συνεργασία. Και ίσως είναι αυτό το βασικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Το βασικό μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε είναι ότι βρισκόμαστε σε μια εποχή που δίχως προσπάθεια σύνθεσης και δημιουργία συνενέσεων εκεί όπου μπορεί αυτό να είναι εφικτό, τα προβλήματα δεν αντιμετωπίζονται. Και αυτό ίσως είναι κάτι το οποίο πρέπει να κρατήσουμε. Όταν ξεκινήσαμε αυτή την προσπάθεια, υπήρξαν κάποιοι που είχαν μια ιδιαίτερη προκατάληψη. Σας θυμίζω μάλιστα, κάποιοι προέτρεψαν περιφερειάρχες να μην παραστούν. Κάποιοι προέτρεψαν φορείς να μην συμμετέχουν. Τους ξεπέρασε η ίδια η ζωή και η ίδια η αγωνία της τοπικής αυτοδιοίκησης και των φορέων της, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας και των παραγωγικών φορέων, για συζήτηση, σύνθεση και αναζήτηση λύσεων. Άκουσα λοιπόν με προσοχή τον Περιφερειάρχη της Θεσσαλίας και Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών, που από την πρώτη στιγμή ανταποκρίθηκε σε αυτή την προσπάθεια, μαζί με τους υπόλοιπους 12 περιφερειάρχες, να μιλά για την ανάγκη να αναζητήσουμε από κοινού και λύσεις στο θεσμικό μετασχηματισμό που αφορά την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα τη διάρθρωση των περιφερειών. Και θα ήθελα να πω, ξεκινώντας την παρέμβασή μου στα πράγματα που αφορούν τη Θεσσαλία, ότι αυτός ο διάλογος με την τοπική αυτοδιοίκηση και ιδιαίτερα με τις περιφέρειες ίσως είναι το επόμενο σημαντικό βήμα μετά το διάλογο για την περιφερειακή, σε περιφερειακό επίπεδο, για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Υπάρχουν όριμες τομές που πρέπει να γίνουν. Είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε μαζί σας και με τους δημάρχους, να κάνουμε τολμηρές τομές αν χρειαστεί, μέσα από διάλογο, σύνθεση, αλλά πρέπει και εσείς να αντιληφθείτε ότι όταν όλοι μας γύρω, και εσείς πολλές φορές στις ομιλίες σας λέτε ότι είναι η ώρα των συνενέσεων και των συνεννοήσεων, δεν μπορεί να αρνείστε μια μεγάλη θεσμική τομή, δημοκρατική, που προδιαγράφει ένα πλαίσιο και εξαναγκάζει και την τοπική αυτοδιοίκηση να μπει στο πλαίσιο του διαλόγου, της σύνθεσης, των συνενέσεων και των συνεννοήσεων, που είναι η απλή αναλογική και στην τοπική αυτοδιοίκηση.
Θέλω λοιπόν να πω εξ αρχής ότι η συζήτηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για ένα νέο μοντέλο που έχουμε ανάγκη, για ένα νέο υπόδειγμα παραγωγής, πρέπει να ξεκινήσει επί της ουσίας μέσα από την κριτική αποτίμηση του μοντέλου που μας έφερε ως εδώ. Διότι ξέρετε κάτι, εάν με έναν μαγικό τρόπο βρισκόμασταν στο 2009, πριν την κρίση, και συνεχίζαμε τον ίδιο δρόμο, το ίδιο μοντέλο, το μοντέλο εκείνο που ήθελε βεβαίως να ενισχύουμε τις υπηρεσίες, τις φούσκες των χρηματιστηρίων, τα θαλασσοδάνεια, τις επιδοτήσεις σε ημέτερους και σε ό,τι αφορά την παραγωγή, να εξαντλούμε τους κοινοτικούς πόρους και τις επιδοτήσεις ανεξάρτητα από το αν παράγουμε ή όχι. Να έχουμε δηλαδή αποσυνδεδεμένες τις επιδοτήσεις από την παραγωγή. Αυτό λοιπόν το μοντέλο ήταν το μοντέλο που με μαθηματική ακρίβεια θα μας οδηγούσε σε κρίση, γρηγορότερα ή αργότερα. Αν βεβαίως κανείς το συνδυάσει και με την εκτεταμένη διαφθορά, τους άθλιους πολιτικούς χειρισμούς και την κακή συγκυρία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αντιλαμβάνεται γιατί η Ελλάδα έγινε το μαύρο πρόβατο σε μια Ευρώπη που πέρασε την οικονομική κρίση με τον τρόπο που την πέρασε το 2009 και μετά. Άρα λοιπόν, σήμερα που βγαίνουμε από αυτή την κρίση, που αρχίζει πια και η αισιοδοξία μετατρέπεται ολοένα και περισσότερο σε σιγουριά, που αρχίζει πια να είναι ορατή, τουλάχιστον οι αριθμοί το δείχνουν σε όλους τους τομείς, και εδώ πρέπει να δουλέψουμε για να γίνει ορατό και στην καθημερινότητά μας, ότι η χώρα βγαίνει από αυτή την 7χρονη πλέον περιπέτεια. Τώρα είναι η ώρα να αναλογιστούμε. Είμαστε έτοιμοι για μεγάλες τομές? Είμαστε έτοιμοι να κάτσουμε από κοινού και να σχεδιάσουμε το μέλλον εκεί όπου αυτός ο τόπος έχει συγκριτικά πλεονεκτήματα και έχει μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Εγώ λοιπόν θα πω ότι η Θεσσαλία αποτελεί τον πυλώνα της παραγωγικής προοπτικής Ελλάδας. Αποτελούσε πάντοτε. Άρα και τον τόπο εκείνο όπου θα πρέπει, από τον οποίο θα πρέπει να ξεκινήσουμε ένα νέο υπόδειγμα, ένα νέο μοντέλο απαλλαγμένο από τις στρεβλώσεις του παρελθόντος. Και επιτρέψτε μου να ξεκινήσω πριν πω στα της Θεσσαλίας, επιμένοντας αυτή την αναφορά για τα αισιόδοξα μηνύματα που αφορούν την έξοδο από την κρίση. Πλέον είναι φανερό πως η οικονομία έχει μπει σε μια τροχιά ανάκαμψης. Οι προβλέψεις είναι μετά από χρόνια πολλά εξαιρετικά αισιόδοξες. Η εκτίμησή μας μετά όσα έχουμε δει ως τώρα, διότι μετά το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης είχαμε μια έκρηξη πραγματικά, και σε επενδύσεις με τη βοήθεια του τουρισμού και σε κατανάλωση, ιδιωτική κατανάλωση. Έχουμε την αίσθηση λοιπόν ότι το 2017 θα κλείσει με μπροστά τον αριθμό 2 σε ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ ακόμα και οι άσπονδοι φίλοι μας, για να το πω έτσι, αυτοί που συνήθως από το 2015 τουλάχιστον και μετά υποεκτιμούσαν πάντοτε τις δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας, ενώ αντιθέτως στην αρχή της κρίσης τις υπερεκτιμούσαν, όταν είχαμε ύφεση 7% και έλεγαν θα έχουμε 3%, 4% και έλεγαν θα έχουμε ανάπτυξη, από το 2015 και μετά εκτιμούσαν διαρκώς χαμηλότερα. Τώρα λοιπόν, ακόμα και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο εκτιμά ότι το 2018 θα έχουμε 2,65% ανάπτυξη. Εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε και παραπάνω το 2018. Και τι σημαίνουν αυτοί οι αριθμοί? Πρώτα απ' όλα σημαίνουν ότι θα είμαστε και είμαστε ήδη μία από τις χώρες με τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε επίπεδο Ευρωζώνης.
Κυρίως όμως σημαίνει ότι θα πρέπει τώρα να συνεννοηθούμε μεταξύ μας και να συνεννοηθούμε πρωτίστως για ένα πράγμα. Τι ανάπτυξη θέλουμε? Θέλουμε την ανάπτυξη γιατί υψηλούς ρυθμούς, πιο ψηλούς είχαμε. Βεβαίως αυτούς τους ρυθμούς έχουμε να τους δούμε από το 2008, αλλά πριν από το 2008 είχαμε και 3 και 4%. Πού πήγε αυτή η ανάπτυξη, τι έγινε? Δημιουργήθηκαν υποδομές για να προστατεύσουν, κοινωνικές υποδομές, για να προστατεύσουν την κοινωνία και τους πιο ευάλωτους στα χρόνια της μεγάλης κρίσης που ήρθανε μετά. Άρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι το κρίσιμο ζήτημα είναι η ανάπτυξη από εδώ και πέρα να μην είναι μονάχα αριθμοί και στατιστικές, αλλά να αφορά την καθημερινότητα των πολιτών. Και πιστεύω ότι, και τολμώ να το πω αυτό, εδώ η συζήτησή μας για το σχεδιασμό ενός εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου και ενός νέου παραγωγικού υποδείγματος είναι η εθνική υπόθεση της επόμενης πενταετίας. Εθνική υπόθεση. Και θέλω να κάνω επίσης καθαρό ότι για μας αναπτυξιακή επιλογή δεν είναι ούτε η ισοπαίδωση των εργασιακών σχέσεων, ούτε η κατάργηση των συλλογικών συμβάσεων, ούτε η διάλυση του κοινωνικού κράτους. Γιατί μπορούμε να έχουμε ψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χωρίς εργασιακές σχέσεις, χωρίς κοινωνικό κράτος. Αυτή θα είναι μια ανάπτυξη άνεργη και άδικη. Γι' αυτό λοιπόν εμείς έχουμε φροντίσει δίπλα από τη λέξη ανάπτυξη να προσθέτουμε τη λέξη δίκαιη. Γιατί για μας η ανάπτυξη ή θα είναι δίκαιη εν τέλει ή δεν θα υπάρξει. Ξέρουμε ότι πρωταθλήτριες στην αναπτυξιακή πολιτική είναι χώρες που εστιάζουν στο σχεδιασμό, στον προγραμματισμό, στη διαφάνεια, αλλά και στην υψηλή κατάρτιση, στη δίκαια αμοιβόμενη εργασία, στην διάχυση των κερδών από την ανάπτυξη και των ωφελημάτων από την ανάπτυξη σε όλη την κοινωνία, στη διεύρυνση των ελευθεριών και των δικαιωμάτων, στον σεβασμό του περιβάλλοντος, στον πολιτισμό, στη μάθηση, στην παιδεία. Οι βασικές αρχές λοιπόν της δικής μας αντίληψης, του δικού μας σχεδιασμού για την ανάπτυξη είναι οι εξής. Πρώτα και κύρια, θέλουμε η ανάπτυξη να δημιουργεί αξιοπρεπείς και σταθερές θέσεις εργασίας και όχι μόνο κέρδη για λίγους. Θέλουμε το όφελος από την ανάπτυξη να διαχέεται παντού στην κοινωνία και όχι να καταλήγει σε λίγες μόνο τσέπες. Θέλουμε η ανάπτυξη να συμβαδίζει με το περιβάλλον και να σέβεται τους φυσικούς πόρους. Θέλουμε να βασίζεται στη διασύνδεση των παραγωγικών κλάδων, στην εξωστρέφεια και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, στόχος μας είναι, αφού ολοκληρώσουμε τον κύκλο των περιφερειακών συνεδρίων και αφού αποτυπώσουμε τον περιφερειακό αναπτυξιακό σχεδιασμό στις 13 περιφέρειες, να συγκροτήσουμε το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο. Και θα έλεγα ότι θα έχει ιδιαίτερη αξία να διαμορφώσουμε μια θεσμική συνέχεια σε αυτό που κάνουμε εδώ. Να μην είναι μια περασιά και φύγαμε. Αλλά από εδώ και στο εξής, και μόλις ολοκληρωθούν τα 13 συνέδρια σε περιφερειακό επίπεδο και αποτυπωθούν σε χαρτί, και το ξέρουμε όλοι και είναι το δικό μας μνημόνιο αυτό, άλλου είδους μνημόνιο, θετικό μνημόνιο, για να σταματήσουν και οι λέξεις να έχουν μονοσήματα μια αρνητική σήμανση, να δούμε πώς θα είμαστε σε ένα διαρκή διάλογο για την υλοποίηση αυτών που αποφασίζουμε. Γιατί το follow-up, το λεγόμενο εδώ στα χωριά της Θεσσαλίας,
Είναι εξαιρετικά σημαντικό, όχι μόνο εξαγγελίες. Ας ξεκινήσω λοιπόν, φίλες και φίλοι, από ένα θέμα το οποίο αναδείχθηκε τόσο από τον Δήμαρχο όσο και από τον Περιφερειάρχη. Ένα θέμα για το οποίο παράφρασα την ρίση που στο τέλος μας είπε ο αγαπητός Περιφερειάρχης σε σχέση με τις παλιές λύσεις που δημιούργησαν νέα προβλήματα αντί να λύσουν, αντί να αποτελέσουν λύσεις. Θέλω να πω δύο λόγια για το θέμα του Αχελλώου εισαγωγικά. Βρίσκομαι πιο κοντά στην ορθολογική προσέγγιση που διατύπωσε ο Δήμαρχος. Ξέρετε, πρόκειται συνολικά, θα έλεγα, όχι για το θέμα του Αχελλώου, πρόκειται συνολικά για το ζήτημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, της διαχείρισης του νερού, που πράγματι αφορά τόσο τη βιωσιμότητα, όσο και την ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της αγροτικής παραγωγής και κατά προέκταση όλων των άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων. Το θέμα δεν μας απασχόλησε τώρα, μας απασχολεί χρόνια. Όσο θυμάμαι τον εαυτό μου, από τη δεκαετία του 80, υποτίθεται ότι θα το είχαμε λύσει εδώ και 25 χρόνια το πρόβλημα. Δεν το λύσαμε. Αυτά τα χρόνια δυστυχώς δεν προχώρησαν άλλα έργα απαραίτητα για τη διαχείριση των υδάτων και πράγματι απειλείται με ερημοποίηση Θεσσαλία. Και για να απαντήσω σε μία, έτσι, αν θέλετε, υπόνοια που ακούστηκε, δεν προσπάθησε κάποιος να ανοίξει το θέμα πριν το συνέδριο για κάποιο ιδιαίτερο λόγο. Υπάρχει αιρεσιμότητα. Είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα των υδάτων της περιφέρειας για να αξιοποιήσουμε το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και να ενταχθούν πόροι. Δεν μπορεί να κρύβουμε διαρκώς το πρόβλημα κάτω από το χαλί, ούτε να το μετακυλίουμε. Πρέπει να αναζητήσουμε την βέλτιστη οδό για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Νομίζω λοιπόν ότι η τοπική κοινωνία πρέπει να δώσει βάρος στο διάλογο και στην διαβούλευση για την αναζήτηση όλων των διαθέσιμων λύσεων. Άλλωστε, όλα τα σενάρια ανάπτυξης που είχαν διατυπωθεί τα τελευταία χρόνια για την περιοχή, για την περιφέρεια, είχαν συνδεθεί με το έργο της Εκτροπής του Αχελλώου. Όμως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πού βρισκόμαστε σήμερα. Όχι που ήμασταν 25 χρόνια πριν, ή 10 χρόνια πριν, ή 5 χρόνια πριν. Ήταν μια επιλογή που καθυστέρησε άλλα έργα υποδομής, επέτρεψε τελικά την υπερκατανάλωση νερού εξαιτίας του μηδενικού περιβαλλοντικού ελέγχου και εν ολίγη συνέβαλε στο να οδηγηθούμε στο σημερινό αδιέξοδο στον κάμπο. Η εκτίμηση είναι ότι έχουν όλα αυτά τα χρόνια καταναλωθεί πάνω από 3 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό που δεν ανανεώνονται. Και κάθε χρόνο από αυτό το μη ανανεώσιμο νερό αντλείται μία ποσότητα της τάξης των 150 εκατομμυρίων κυβικών. Πράγμα που σημαίνει ότι πράγματι, αν συνεχίσουμε να κοσκινίζουμε για να μην ζυμώσουμε, θα οδηγηθούμε αργά γρήγορα στην ερημοποίηση. Το σχέδιο της Εκτροπής, το οποίο δεν πήρε ποτέ τη μορφή ενός συνεκτικού σχεδίου δράσης, έχει απορριφθεί για λόγους περιβαλλοντικούς από 6 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Και υπάρχει ακόμα νέα εκκρεμότητα, σωστά. Και επιπλέον, εγώ θα προσέθετα ότι υπάρχει σε κέρια σημεία και αντίθεση με θεσμικά νομικά ευρωπαϊκά κείμενα που για την άρδευση και για τα υδροελεκτρικά έργα προκρίνουν λύσεις εντός των λεκάνων απορροής. Επομένως, η ιδέα αυτή, η μεγαλοπίβολη αυτή η ιδέα και η έδραση επί αυτής όλης της ανάπτυξης του τόπου δημιουργεί υψηλή ανασφάλεια, αβεβαιότητα
την οποία κανείς δεν προσπάθησε πραγματικά στο παρελθόν να λύσει με ένα βιώσιμο σενάριο. Η καθυστέρηση χρόνων στα έργα εντός της λεκάνης απορροής πιστεύω ότι σε μεγάλο βαθμό οφειλόταν στη συντήρηση αυτής της ιδέας, δηλαδή η εκτροπή λίγο πολύ έγινε η δικαιολογία για την υποχρηματοδότηση της Θεσσαλίας. Από την άλλη, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι η λύση που προτείνεται από την πλευρά της κυβέρνησης δεν προσανατολίζεται στις προτάσεις ξηρικών καλλιεργειών είτε διακοπής καλλιέργειας που έχουν κατατεθεί κατά καιρούς. Επιλέγουμε την διατήρηση της έκτασης των αρδευόμενων εκτάσεων της Θεσσαλίας, δηλαδή προτείνουμε ένα σχέδιο που ουσιαστικά στηρίζει την άρδευση. Έτσι, το αναθεωρημένο σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμού περιλαμβάνει καταρχήν τη μείωση της κατανάλωσης νερού μέσα από την μείωση των απολειών και τον εξορθολογισμό των μεθόδων άρδευσης. Από αυτό το πρώτο βήμα, που πιστεύω όλοι συμφωνούμε, δεν υπάρχει κανείς που δεν συμφωνεί σε αυτό, ότι πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Πρέπει να ξεκινήσουμε. Διότι εκεί ακριβώς βρίσκεται μια διαφορετική οπτική που έχουμε εμείς και λέμε ας ξεκινήσουμε από αυτά, ας υλοποιήσουμε αυτά και μετά να κάτσουμε να συζητήσουμε χρειάζεται, δεν χρειάζεται, τι χρειάζεται. Όχι να περιμένουμε, να περιμένουμε, να περιμένουμε και να μην γίνεται τίποτα. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτά που συμφωνούμε. Στο σχέδιο προβλέπονται επίσης 5 τοπικά φράγματα και έργα μεταφοράς και διανομής νερού που ήδη έχουν εγκριθεί και θεωρούνται δρομολογημένα. Η κάλυψη ζήτησης 250 εκατομμυρίων κυβικών προτείνεται να γίνει από πολλά νέα φράγματα εντός Θεσσαλίας, από υδατοδεξαμενές σε παιδινές περιοχές και από επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων λιμάτων για άρδευση και τεχνητό εμπλουτισμό υπόγειων υδροφορέων. Ενώ για τα ημιτελή έργα, άκουσα και από τον Περιφερειάρχη, αν δεν κάνω λάθος για τη Σικιά, για τα ημιτελή έργα θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα της υδροηλεκτρικής παραγωγής. Το επιπλέον κόστος από αυτές τις δράσεις σε σχέση με την εκτροπή του Αχελώου το υπολογίζουμε σε 625 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Στο επόμενο διάστημα λοιπόν η κυβέρνηση, πολύ σύντομα μέχρι τέλος του χρόνου, θα καταθέσει πρόταση για την κάλυψη των έργων αυτών και αυτής της δαπάνης. Ήδη αυτές τις μέρες συζητήσαμε για την κάλυψη από το ΕΣΠΑ και το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και από νέους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Εξαντλητική συζήτηση για το ζήτημα έχει γίνει τόσο στο πλαίσιο του συνεδρίου, όσο και κατά το προηγούμενο διάστημα με την παρουσία του Σοκράτη του Φάμελου, του αρμόδιου αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος. Και θέλω να επαναλάβω ότι αυτό που εμάς μας ενδιαφέρει είναι να υπάρξει λύση που θα είναι ταυτόχρονα ρεαλιστική, γιατί αυτό έχει μεγάλη σημασία, που θα είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και πραγματικά βοηθητική για την ανάπτυξη της αγροτικής παραγωγής. Όμως δεν είναι μόνο ο Αχελώος στη συζήτηση που έχει ανοίξει και αφορά τη διαχείριση των υδάτων της Θεσσαλίας. Ένα άλλο έργο διαχείρισης υδάτων που έχει κυρίως έντονο, μάλλον περιβαλλοντικό χαρακτήρα και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2017, είναι η επαναδημιουργία της λίμνης της Κάρλας. Με μία σειρά συντονισμένων ενεργειών, να θυμίσω ότι είναι ένα έργο το οποίο πότε έχει αρχίσει να υλοποιείται,
Ίσως έχετε ξεχάσει να θυμάστε πότε, το 1999. Με μια σειρά λοιπόν συντονισμένων ενεργειών από τις αρχές του 2015, επιταχύναμε όλες τις διαδικασίες υλοποίησης του έργου και λύσαμε τα προβλήματα που οδηγούσαν σε καθυστερήσεις. Πράγματι, το έργο αυτό θα έχει πολλαπλή σημασία για την περιφέρεια Θεσσαλίας και στο σύνολό του έχει προϋπολογισμό 224 εκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα το έργο υλοποιείται από την περιφέρεια Θεσσαλίας με συγχρηματοδοτούμενους πόρους και θεωρώ ότι υπάρχει η δυνατότητα ολοκλήρωσής του στο τέλος του χρόνου και αυτή ήταν και η κοινή μας δέσμευση πριν από λίγο που συζητήσαμε όλοι μαζί στην συνάντηση των υπουργών με τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο. Έρχομαι τώρα στον πρωτογενή τομέα. Φίλες και φίλοι, η αγροτική παραγωγή βρίσκεται σήμερα μπροστά σε δύο μεγάλες προκλήσεις. Η μία συνδέεται με τις πιέσεις στον προϋπολογισμό της Ένωσης και της κοινής αγροτικής πολιτικής και η άλλη συνδέεται με τις αυξημένες τάσεις της ζήτησης αγροτικών προϊόντων τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στις διεθνείς αγορές. Τάσεις οι οποίες μετά τις σημαντικές διεθνείς επαφές και συμφωνίες που πετύχαμε αναπτύσσουν μια ιδιαίτερη δυναμική και στη χώρα μας. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον οφείλουμε να αντιμετωπίσουμε κατά πρόσωπο τις διαρθρωτικές αδυναμίες του πρωτογενούς τομέα. Αδυναμίες που είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής του παρελθόντος παρά τους σημαντικούς πόρους που κατευθύνθηκαν στον αγροτικό τομέα από τα ευρωπαϊκά ταμεία μετά την ένταξή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στο πλαίσιο αυτό λοιπόν, η κυβέρνηση έχει δεσμευθεί να προχωρήσει συγκεκριμένα μέτρα. Και τα μέτρα αυτά αφορούν τις εξής κατευθύνσεις. Επιτρέψτε μου να αναφέρω 9 σημεία. Πρώτον, την ανανέωση του αγροτικού πληθυσμού μέσα από την υποστήριξη νέων αγροτών. Δεύτερον, την επανεκκίνηση για τα συλλογικά συνεργατικά σχήματα των αγροτών, δηλαδή τους συνεταιρισμούς, τις οργανώσεις παραγωγών, τις ομάδες παραγωγών, τις κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, χωρίς όμως τις τρευλώσεις και τις παθογένειες του παρελθόντος. Και χάρηκα που άκουσα σήμερα ότι σε αυτά τα τραπέζια, σε αυτό εδώ το συνέδριο, διαπιστώνεται μια νέα άνθηση, ένα νέο κύμα συνεταιριστικής οργάνωσης, συνεργατικής οργάνωσης, να το πω έτσι. Τρίτο σημείο, η ανάδειξη της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και βεβαίως η εθνική και τοπική πιστοποίηση της ποιότητας αυτής, ιδιαίτερα σε ανταπόκριση με τα απαιτητικά συστήματα νέων αγορών όπως της Ρωσίας, της Κίνας. Τέταρτον, ο έλεγχος και ο εξορθολογισμός λειτουργίας της αγοράς αγροτικών προϊόντων για την προστασία του καταναλωτή. Πέμπτον, μέτρα και δράσεις ενάντια στην παράνομη διακίνηση αγροτικών προϊόντων, τις παράνομες ελληνοποιήσεις, τις παράνομες εισαγωγές και τις εναρμονισμένες πρακτικές σε κάθε κλάδο και τομέα. Έκτο, η βελτίωση της εμπορίας γεωργικών προϊόντων με στόχο τη μεγιστοποίηση των εξαγωγών αγροτικών προϊόντων και την διαχείριση των εξαγωγικών δικτύων διανομής. Και εδώ πρέπει να πω ότι για τις ενέργειες προώθησης των εξαγωγών διατίθενται στη Θεσσαλία 6 εκατομμύρια ευρώ για την επόμενη τριετία. Έβδομο σημείο, η ανάπτυξη στοχευμένων κλαδικών σχεδίων και επενδύσεων σε ειδικούς κλάδους αγροτικής παραγωγής, όπως τα αρωματικά φυτά, τα φαρμακευτικά φυτά. Κλάδους καλλιέργειας, μάλλον με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Όγδο σημείο, η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας και η υποστήριξη της παραγωγής, αγροτικής παραγωγής από νέο επιστημονικό δυναμικό. Σήμερα είχα μια εξαιρετική συνάντηση στη Μαγνησία, στο Βόλο. Είχα μια εξαιρετική συνάντηση με εκπροσώπους start-up, νεοφυών επιχειρήσεων,
επιχειρήσεων που έχουν ενσωματώσει την καινοτομία και που με τη βοήθεια κάποιες από αυτές του Πανεπιστήμιου Θεσσαλίας, που ουσιαστικά λειτουργεί και είναι μια εξαιρετική προσπάθεια που γίνεται εκεί ως φυτώριο καινοτομίας και τεχνολογίας, νέας τεχνολογίας, διαπίστωσα ότι υπάρχουν πραγματικά πρωτοπόρες προσπάθειες που είναι πρωτοπόρες όχι μόνο για τον ελλαδικό χώρο, αλλά σε παγκόσμια κλίμακα, ιδιαίτερα εφαρμοσμένης έρευνας πάνω στην αγροτική παραγωγή. Και τέλος, ένα το σημείο είναι η επέκταση και αναβάθμιση των αγροτικών υποδομών. Γι' αυτό διεκδικήσαμε και πετύχαμε συμφωνία με τους θεσμούς για να κατευθύνουμε επιπλέον 300 εκατομμύρια ευρώ σε βάθος τριετίας στα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων για την βελτίωση και ανάπτυξη των απαραίτητων υποδομών στην Ήπεθρο, για αγροτικούς δρόμους, αρδευτικά κανάλια, εγκυοβελτιωτικά έργα. Φίλες και φίλοι, όλα τα παραπάνω αφορούν την παραγωγική ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα και θα κατατεθούν διαρθρωμένα σε ένα μεσοπρόθεσμο εθνικό σχέδιο, για το οποίο όλοι οι εμπλεκόμενοι θα κληθούν σύντομα να καταθέσουν τεκμηριωμένες θέσεις και προτάσεις. Έρχομαι τώρα στο πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης. Το αναθεωρημένο πρόγραμμα εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2015 και αφορά κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, χρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους συνολικού ύψους 6 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε μόλις 18 μήνες από την έγκριση του νέου προγράμματος, περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια ευρώ δημόσια δαπάνη έχουν δεσμευθεί σε προκηρύξεις και συνεχιζόμενα έργα. Δηλαδή, περίπου το μισό πρόγραμμα έχει ήδη δεσμευθεί. Στο σύντομο αυτό διάστημα, εξασφαλίσαμε την συγχρηματοδότηση του συνόλου των ημιτελών έργων, ιδιωτικών και δημόσιων, της προηγούμενης προγραμματικής περίοδου από πόρους της νέας, χωρίς να επιβαρυνθούν εθνικοί πόροι. Οι πληρωμές εκτελούνται κανονικά, εξοφλώντας υποχρώσεις προς παραγωγούς, πληρωμές που πολλές από αυτές εκκρεμούσαν για πάρα πολλά χρόνια. Σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν, αποτελεί στρατηγική μας επιλογή στην υλοποίηση του νέου προγράμματος η συνεργασία μας με τις περιφέρειες της χώρας, εκχωρώντας σε αυτές σημαντικές αρμοδιότητες αλλά και πόρους οι οποίοι ξεπερνούν το 37% των συνολικών πόρων του προγράμματος αγροτικής ανάπτυξης. Ήδη από τις αρχές του 2018 θα έχει προκηρυχθεί το σύνολο των μέτρων με τη μεγαλύτερη χρηματοδοτική βαρύτητα. Τέλος, διευρύνουμε αποφασιστικά και σε συζήτηση με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς τις δυνατότητες για άμεση αναθεώρηση του συστήματος κατανομής των δικαιωμάτων. Γιατί, φίλες και φίλοι, είναι βούλησή μας εμείς να μην συνεχίσουμε να πρημοδοτούμε δήθεν παραγωγούς, όπως έπραξαν με τις πολιτικές τους επιλογές κυβερνήσεις του παρελθόντος και βεβαίως μας οδήγησαν εδώ που μας οδήγησε. Είναι μια πρακτική που λειτουργήσε σε βάρος των πραγματικών παραγωγών, σε βάρος της παραγωγής συνολικά και κυρίως σε βάρος των νέων παραγωγών. Για την πιο αποτελεσματική τώρα προώθηση των ελληνικών προϊόντων αγροδιατροφής στις διεθνείς αγορές, ξεκινήσαμε από το ΕΣΠΑ ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα με προϋπολογισμό 34,5 εκατομμύρια ευρώ για τη διαμόρφωση του ελληνικού σήματος στα προϊόντα αγροδιατροφής. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη ενιαίας ταυτότητας και σήματος ποιότητας για τα προϊόντα του αγροδιατροφικού τομέα, στην πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων με βάση τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές, αλλά και στην προώθηση της αναγνωρισιμότητας των προϊόντων αγροδιατροφής στις διεθνείς αγορές με βάση το ελληνικό σήμα. Μέσα από στοχευμένα προγράμματα,
όπως το λεγόμενο επιχειρώ έξω, προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, ενισχύουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη εξαγωγικής δραστηριότητας σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Αλλά και συνολικά, μέσα από όλα τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, του νέου αναπτυξιακού για την επιχειρηματικότητα, στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που αναπτύσσουν εξαγωγική δραστηριότητα και τα αποτελέσματα έχουν ήδη αρχίσει να φαίνονται και στους αριθμούς και στα μεγέθη που καταγράφονται το 2017. Θέλω όμως να σημειώσω στο σημείο αυτό ότι το ζητούμενο δεν είναι η στήριξη ενός τομέα της οικονομίας ξέχωρα από τους υπόλοιπους. Θα πρέπει να δούμε αυτό που ονομάζεται δημιουργία αλυσίδων αξίας και κατά συνέπεια την δημιουργία προϊόντων με υψηλότερη υποστιθέμενη αξία. Και για να το πετύχουμε αυτό, οφείλουμε να συνδέσουμε στενότερα μεταξύ τους τους διάφορους κλάδους της παραγωγικής δραστηριότητας. Ο νέος αναπτυξιακός νόμος, που είναι επίσης προσανατολισμένος, θα έλεγα, περισσότερο από κάθε φορά στην τόνωση του δευτερογενούς τομέα της μεταποίησης της βιομηχανίας, δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην αγροδιατροφή. Και άρα με αυτόν τον τρόπο μπορούμε ενισχύοντας τον ένα κλάδο, τον ένα τομέα, να ενισχύουμε ταυτόχρονα και τον άλλον. Και βεβαίως όταν στηρίζουμε την καινοτομία και την εξωστρέφεια των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση, μπορούμε να έχουμε πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο μια παρένθεση. Ακούμε πολλές φορές συγκρίσεις για το αναπτυξιακό νόμο ανάμεσα στον αριθμό των προτάσεων που προσελκύει τώρα και στις πολυάριθμες προτάσεις προηγούμενων αναπτυξιακών. Αλλά αυτοί που κάνουν αυτή την σύγκριση ξεχνούν να μας πούν ότι το πακέτο των προηγούμενων νόμων ήταν καθυλωτικό για την ανταγωνιστικότητα. Ήταν άνισο, διαμορφωμένο με αμφίβολες αξιολογήσεις και με ελληματική χρηματοδότηση. Να σας πω μόνο ένα. Το 95% των προτάσεων ήταν χαμηλής τεχνολογίας. Το 4,2% μόλις των επιχειρήσεων έπαιρναν το 43,6% των επιχορηγήσεων. Αυτή τη διαρθρωτική ανισότητα είχαν οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι. Λίγες επιχειρήσεις έπαιρναν σχεδόν το μισό μέρος των χρημάτων. Και όλες οι υπόλοιπες βεβαίως μοιράζονταν το υπόλοιπο μισό. Τα μικρά επενδυτικά σχέδια παραγωνιζόταν, οι αξιολογητές υποαμοιβόταν, ελάχιστοι ήταν ενεργοί και δεν ήταν κατάλληλα εκπαιδευμένοι. Αυτό το περιβάλλον, δεν χρειάζεται να σας το πω, ευνοούσε, αν δεν φτιάχτηκε γι' αυτό, ευνοούσε τις πελατειακές σχέσεις, ενώ να πω ότι το 2015 παραλάβαμε 6.000 ανολοκλήρωτα σχέδια και οφειλές 6 δισεκατομμυρίων ευρώ στους επενδυτές. Ο σημερινός αναπτυξιακός ευνοεί τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις δραστηριότητες έντασης γνώσης, καθώς και τις συνέργειες και τις δικτυώσεις επιχειρήσεων. Ενώ έχει βελτιωθεί ουσιαστικά το στελεχικό δυναμικό που αξιολογεί επενδυτικά προγράμματα. Το σχέδιό μας για τη βιομηχανία λοιπόν στηρίζεται στο τρίπτυχο. Ολοκληρωμένες αλυσίδες αξίας, εξωστρέφεια, περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Να πω λοιπόν ότι στη Θεσσαλία οι συνολικές υποβολές στο νέο αναπτυξιακό μέχρι τώρα ανέρχονται στα 134 εκατομμύρια ευρώ, σε ποσοστό περίπου 7% των υποβολών της χώρας. Από αυτές, περίπου το 40% αφορά τον τομέα της βιομηχανίας. Από τις αιτήσεις αυτές, στο πλαίσιο του αναπτυξιακού, μία στις δύο αιτήσεις για την περιφέρεια
αφορούν την αγροδιατροφή και ειδικά τον μεταποιητικό της κλάδο. Συνολικά υποβλήθηκαν 27 προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 57,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα, μέσα από το νέο Ταμείο Υποδομών που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του τους επόμενους μήνες με πόρους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ, θα χρηματοδοτηθούν κρίσιμα έργα υποδομών στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στον τομέα του περιβάλλοντος και στη βιομηχανία μέσω της χρηματοδότησης των βιομηχανικών και βιοτεχνικών πάρκων. Και ακόμα, στο 2021 θα διατεθούν 300 εκατομμύρια ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων βιομηχανιών και μεταποιητικών μονάδων με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του κόστου παραγωγής. Μαζί με τα υπόλοιπα χρηματοδοτικά εργαλεία που υλοποιούμε, το Equifund, το Ταμείο Επιχειρηματικότητας 2 και το Ταμείο Μικροπιστώσεων καλύπτουμε ένα μεγάλο μέρος του χρηματοδοτικού κενού, γιατί κακά τα ψέματα, μία από τις τα μεγαλύτερα προβλήματα για την επιχειρηματικότητα και ιδίως για τη μεταποίηση στη βιομηχανία ήταν η έλλειψη χρηματοδοτικών εργαλείων από τότε που οι τράπεζες σταμάτησαν να παίζουν τον πραγματικό τους ρόλο, τον ρόλο που τους αντιστοιχεί στην πραγματική οικονομία. Με αυτά λοιπόν τα χρηματοδοτικά εργαλεία στοχεύουμε στο να ενισχύσουμε τα πιο υγιή δυναμικά παραγωγικά κομμάτια της ελληνικής επιχειρηματικότητας στη Θεσσαλία και σε ολόκληρη τη χώρα. Και βεβαίως να πω ότι μια στρατηγική σημασίας πρωτοβουλία είναι η απόφαση για την ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, που πιστεύουμε ότι μέχρι την Άνοιξη θα είναι σε θέση να χρηματοδοτεί την πραγματική οικονομία, και βεβαίως η επιλογή μας να προχωρήσουμε σε προγράμματα μικροπιστώσεων που θα αφορούν μικρές επιχειρήσεις και μικρούς επιχειρηματίες που θα έχουν το κεφάλαιο κίνησης να κάνουν τα πρώτα τους βήματα. Διότι μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε το νέο περιβάλλον, την αναπτυξιακή δυναμική, να κινηθεί η πραγματική οικονομία, να κινηθεί η επιχειρηματικότητα. Φίλες και φίλοι, η μελέτη των δεδομένων για τη Θεσσαλία και η επαφή με τους τοπικούς φορείς έδειξε ότι το θέμα της καινοτόμου επιχειρηματικότητας είναι κομβικό για την περιφέρεια. Θεωρούμε ότι η δυναμική αυτή ανοίγει ένα μεγάλο παράθυρο στο μέλλον, ιδιαίτερα αν διασφαλίσουμε τους όρους μέσα από τους οποίους η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα θα συνδεθεί με παραδοσιακούς κλάδους παραγωγής. Σημαντικό ρόλο σε αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να διαδραματίσει το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Διεπιστημονικής Έρευνας, αναφέρθηκα πριν, για το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Από τη δική μας πλευρά, συνεισφέρουμε με τη χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους ύψους 10,5 εκατομμυρίων για την αποκατάσταση του βιομηχανικού κτηρίου της κίτρινης αποθήκης στο Βόλο, για την εγκατάσταση του κέντρου αυτού. Με την προσδοκία βέβαια να μην αποτελεί μόνο μία σημαντική εστία για το Βόλο, αλλά να αγκαλιάσει όλη τη Θεσσαλία. Ενταγμένοι σε έναν τέτοιο ενιαίο φορέα έρευνας και τεχνολογίας, αγαπητέ Δήμαρχε, βλέπουμε και την λειτουργία της Αβερόφιου Γεωργικής Σχολής. Με στόχο την αναβάθμιση της λειτουργίας της και την ουσιαστική σύνδεσή της με την αγροτική παραγωγή. Η στήριξη της έρευνας προωθείται επίσης μέσα από ένα από τα πιο εμβληματικά προγράμματα του ΕΣΠΑ, το Ερευνό Δημιουργό Καινοτομό, με πόρους δημόσιους που ξεπερνάνε τα 430 εκατομμύρια ευρώ και θα χρηματοδοτήσει την έρευνα και την καινοτομία, κυρίως τη σύμπραξη επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων για την προώθηση της εφαρμοσμένης έρευνας και την οικονομική επιχειρηματική αξιοποίηση όριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων. Μέσα από το πρόγραμμα αυτό για τη Θεσσαλία έχουν προταθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 89 εκατομμυρίων ευρώ για υποτροφίες νέων ερευνητών. Και επιπρόσθετα 43,7 εκατομμύρια ευρώ
από το πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία θα διατεθούν σε επιχειρήσεις της Θεσσαλίας. Όμως, φίλες και φίλοι, μπορεί να σας κούρασα με τους αριθμούς. Η δική μας η λογική δεν εξαντλείται στην πρόθεση των αριθμών. Και θέλω να είμαι σαφής αυτό. Είναι πρόσφατες οι εποχές. Τα θυμόμαστε όλοι που η ροή των πόρων στην οικονομία ήταν πολύ μεγαλύτερη, αλλά δεν βοήθησε στην παραγωγική ανασυγκρότηση. Σπαταλήθηκαν πόροι με πελατειακούς τρόπους που δεν τιμούσαν το πολιτικό σύστημα. Και αυτή, αν θέλετε, είναι και μία από τις ουσιαστικές αιτίες που φτάσαμε ως εδώ. Η στάση λοιπόν η δικιά μας είναι ξεκάθαρη. Όλα τα προγράμματα θα αξιολογούνται. Και κάθε ευρώ που διατίθεται, είτε από εθνικούς πόρους, είτε από χρηματοδοτικά εργαλεία όπως το ΕΣΠΑ, πρέπει να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα για την ανάκαμψη της οικονομίας και της κοινωνίας. Έρχομαι τώρα στο θέμα του τουρισμού. Δεν υπάρχει αμφιβολία, φέτος είχαμε μια εξαιρετική χρονιά, ένα ακόμα ρεκόρ, όπως όλα αυτά τα χρόνια τα τελευταία έχουμε σημαντικές επιδόσεις. Είναι ίσως ένας από τους πιο δυναμικούς τομείς ελληνικής οικονομίας και αυτό αφορά και τη Θεσσαλία. Η δική μας επιδίωξη είναι η τουριστική ανάπτυξη να βρίσκεται σε αρμονία με το περιβάλλον. Να λειτουργεί σε κλίμακες που δεν διαταράσσουν τη συνολική ζωή και την παραγωγική λειτουργία του τόπου. Να εναρμονίζεται με τις υπόλοιπες παραγωγικές δραστηριότητες και να συνδέεται μαζί τους. Και βεβαίως να διασφαλίζει βιώσιμες εργασιακές σχέσεις. Άμεσα λοιπόν θα ανακοινωθεί η πρόσκληση των 120 εκατομμυρίων ευρώ από τα ΕΣΠΑ για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για τη δράση που χρηματοδοτεί την αναβάθμιση τουριστικών επιχειρήσεων. Στη Θεσσαλία υπήρξαν υψηλού επίπεδου προτάσεις. Και από τις 124 που υποβλήθηκαν, αξιολογήθηκε θετικά περίπου το 96%. Και οι 116 προσωρινοί δικαιούχοι θα επιδοτηθούν άμεσα με 6,2 εκατομμύρια. Έρχομαι στα θέματα που αφορούν την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Και ιδιαίτερα της ποιότητας ζωής της πόλης. Είναι γνωστό ότι η κυβέρνησή μας ακολουθεί μια πάγια τακτική παραχώρησης χώρων για δημοτική χρήση. Έτσι λοιπόν για την πόλη της Λάρισας, Δήμαρχε, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει ήδη συγκατατεθεί στην παραχώρηση του στρατοπέδου Μπουγά, καθώς και τμήματος του στρατοπέδου Τζίμα, προκειμένου να αποδοθούν στους κατοίκους ως χώροι πολιτισμού και αναψυχής. Ιδιαίτερα μας απασχολεί, όπως συζητήσαμε και μαζί, η αναστήλωση του αρχαίου θεάτρου της Λάρισας, ενός έργου που είναι σημαντικό όχι μόνο για την περιοχή, αλλά για ολόκληρη την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο κομμάτι των μελετών για το θέατρο αυτό έχει ήδη ολοκληρωθεί. Το επόμενο βήμα είναι η ένταξη σε προγράμματα χρηματοδότησης. Οι εργασίες υπολογίζονται να κρατήσουν περί τα 3 χρόνια. Το κόστος υπολογίζεται περίπου στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ο χώρος θα μπορεί να φιλοξενήσει 4.000 θεατές. Είναι σαφές ότι το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την πολιτισμική ζωή της περιοχής και νομίζω ότι η αντίστοιχη σημασίας είναι τα έργα ανάδειξης άλλων αρχαίων θεάτρων και στον ομό Μαγνησίας αλλά και στην Λάρισα που θα μπουν άμεσα σε προγραμματισμό. Αλλά νομίζω ότι αυτό που πρέπει να κρατήσουμε εδώ είναι ότι περίπου σε 3 χρόνια θα είμαστε σε θέση να κάνουμε μαζί τα εγγένεια. Φίλες και φίλοι, σε κάθε περίπτωση ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης δεν μπορεί να προχωρήσει αν δεν βασίζεται σε υποδομές. Επιτρέψτε μου να σταθώ σε ορισμένα ζητήματα στα οποία η τοπική κοινωνία αποδίδει ιδιαίτερη σημασία.
Και ξεκινώ από το σιδηρόδρομο. Για την ηλεκτροδότηση της γραμμής Παλαιοφάρσαλα Καλαμπάκ έχει υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Ο προϋπολογισμός είναι 42,5 εκατομμύρια ευρώ και η δημοπράτηση θα γίνει μέσα στο 2017. Για την ηλεκτροδότηση της γραμμής Λάρισα Βόλος, το έργο έχει ήδη συμπεριληφθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Υποδομές, Μεταφορές, Περιβάλλον, Αηφόρος, Ανάπτυξη με προϋπολογισμό 54 εκατομμύρια ευρώ. Στην παρούσα φάση ολοκληρώνονται οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης. Και τα δύο αυτά έργα θα προκηρυχθούν ως το τέλος του χρόνου. Η υλοποίησή τους θα επιτρέψει τη δρομολόγηση ηλεκτροκίνητων αμαξοστοιχειών από και προς το κεντρικό σιδηροδρομικό δίκτυο με μεγαλύτερη ασφάλεια και χωρίς ανάγκη μετεπιβίβασης επιβατών, αλλά και χωρίς ανάγκη μεταφόρτωσης εμπορευμάτων, γεγονός που θα βελτιώσει σημαντικά τις αναπτυξιακές προϋποθέσεις ολόκληρης περιοχής. Στα οδικά έργα τώρα. Οδικά έργα στα οποία οφείλω να ομολογήσω ότι εντάξει, βάλαμε ένα σημαντικό λιθαράκι για να μην μας περιγελούν όταν πηγαίνουμε στις Βρυξέλλες. 25 χρόνια ξεκίνησε αυτός ο δρόμος να φτιάχνεται. Ο ΠΑΘΕ, τι, παραπάνω. Αν δεν κάνω λάθος, ο Κωνσταντίνος Καραμαλής, ε. Εσύ που είσαι και καραμαλικός, κάτι θα ξέρεις. Αλλά σημασία έχει ότι τα έργα αυτά δεν προχώρησαν. Όχι, δεν θα παρεξηγηθούμε, διότι δεν θα παρεξηγηθεί κανένας, διότι εδώ υπάρχει ένα σημείο σύμπτωσης. Ποιο είναι το σημείο σύμπτωσης? Εγώ το άκουσα πριν. Οι φτωχοί λοιπόν οι πλούσιοι να θέλουν να πηγαίνουν στα δημόσια νοσοκομεία και όχι οι φτωχοί στα ιδιωτικά. Αυτό λοιπόν είναι το σημείο σύμπτωσης. Αλλά αυτό είναι ένα σημείο σύμπτωσης κόντρα στην αντίληψη του νεοφιλελευθερισμού. Διότι ο νεοφιλελευθερισμός θέλει να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας αυτοί οι οποίοι έχουν την οικονομική δυνατότητα. Θέλει να έχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε κοινωνική προστασία μονάχα αυτός ο οποίος έχει την οικονομική δυνατότητα. Αυτή λοιπόν είναι μία σφαίρα σύμπτωσης, ένα πεδίο σύμπτωσης που ενδεχομένως να διαπερνά και τους πολιτικούς κατακαιρματισμούς, και αυτό θέλω να το κρατήσουμε. Διότι αυτό το οποίο μας αφορά, όλους μας θέλω να πιστεύω, είναι να δώσουμε περιεχόμενο στο όρο δίκαιη ανάπτυξη, στον όρο δικαιοσύνη. Και δικαιοσύνη με την αντίληψη του νέου φιλελευθερισμού δεν μπορεί να συνυπάρξει. Επανέρχομαι λοιπόν. Οδικό δίκτυο. Ένα από τα ανέκδοτα, αν θέλετε, ήταν ο αυτοκινητόδρομος, είναι ο αυτοκινητόδρομος Ε65. Διότι αυτό το έργο, όπως και άλλα στη χώρα, είχαν πολύ μεγάλες περιπέτειες, όπως και τα Τέμπη είχαν πολύ μεγάλες περιπέτειες και η Θεσσαλία ήρθε πιο κοντά στη Μακεδονία και είναι ένα έργο πνοής για την περιοχή. Ο Ε65 λοιπόν, επιτρέψτε μου την έκφραση, αποτελεί ένα μνημείο ανευθυνότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την απένταξη των δύο ακραίων τμήματων. Να γίνει δηλαδή το μεσαίο τμήμα χωρίς τα δύο άκρα του. Έγινε λοιπόν πολύ μεγάλη προσπάθεια για να απεμπλακεί το έργο από τα τεράστια προβλήματα με τα οποία μας παραδόθηκε. Μέσα στο χρόνο πρόκειται να παραδοθεί το νότιο τμήμα και η δέσμευσή μας είναι ότι μέσα στο 2018 θα παραδοθεί και το βόρειο τμήμα. Και έτσι λοιπόν ο Ε65 θα είναι ένα ολοκληρωμένο έργο το οποίο πράγματι θα φέρει τη Θεσσαλία πιο κοντά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Και βεβαίως έχω την αίσθηση ότι θα βοηθήσει ιδιαίτερα και σε ό,τι αφορά
την επιτάχυνση όχι μόνο της Θεσσαλίας με την κεντρική Ελλάδα, αλλά και της πόλης της Θεσσαλίας, ιδιαίτερα Τρίκαλα Καρδίτσα. Παράλληλα, για το οδικό δίκτυο της περιφέρειας προχωράμε σε ένα νέο πρόγραμμα έργων οδικής ασφάλειας, που για εμάς είναι ζήτημα απόλυτης προτεραιότητας. Το πρόγραμμα έχει ως βάση μελέτες της Εγνατίας Οδός ΑΕ, που εντόπισαν τα περισσότερα επικίνδυνα σημεία του οδικού δεκτύου. Η πρώτη φάση του προγράμματος αυτού για τη Θεσσαλία θα είναι ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ. Θα χρηματοδοτηθεί από πόρους Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και θα υλοποιηθεί από την Περιφέρεια και από την Εγνατία Οδός ΑΕ. Για το λιμάνι του Βόλου τώρα. Το αμέσως προσεχές διάστημα θα υπογραφεί προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, τον ΟΣΕ, τη ΓΙΟΣΕ και την ΕΡΓΟΣΕ, η οποία θα προβλέπει την εκπόνηση μελέτης αναφορικά με τις συνδυασμένες μεταφορές στην περιοχή. Επιπλέον, στο Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάσσονται 12 μελέτες οδοποιίας που αφορούν σε διάφορα προβληματικά τμήματα του ειδικού δικτύου της περιφέρειας προϋπολογισμού 7,5 εκατομμυρίων ευρώ. Τώρα λοιπόν, φίλες και φίλοι, θα σας εκμυστηρευτώ για ποιο λόγο κάθε φορά που με βλέπει ο Περιφερειάρχης σας με ρωτάει τι κάνει ο κύριος Χαρίτσης. Το 2016, και για να δείτε ότι εμείς δεν λειτουργούμε με γνώμονα αν κάποιος αιρετός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι στο κόμμα μας ή όχι. Το 2016 προχωρήσαμε σε αύξηση του εθνικού σχέδιου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων για τη Θεσσαλία κατά 234%. Μέτρησέ το και θα το δεις. Και αυτό παρά τα ασφιχτικά, τα εξαιρετικά σφιχτά δημοσιονομικά δεδομένα. Επιτρέψτε μου να πω ότι για τη δική μας λογική, εντάξει, να πω τώρα την αλήθεια, ήταν πολύ χαμηλό. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά η αύξηση είναι αύξηση, καταγράφεται. Επιτρέψτε μου τώρα να πω ότι για τη δική μας λογική η αποτελεσματική εξοικονόμηση πόρων συμβαδίζει πάντοτε και με ένα σχέδιο αναδιανομής. Και αυτό ισχύει σε κάθε περίπτωση, είτε είμαστε σε συνθήκες κρίσης, είτε είμαστε σε συνθήκες ανάκαμψης. Για το 2017 λοιπόν έχουμε εγκρίνει ήδη επιπλέον 28,8 εκατομμύρια ευρώ από εθνικούς πόρους για οριμάρι. Πρόκειται για έργα αποκατάστασης ζημιών από φυσικές καταστροφές, έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, έργα υποδομών για τον πολιτισμό. Στο σχεδιασμό μας εντάσσεται και ένα νέο πρόγραμμα συμπληρωματικό του ΕΣΠΑ με τη συνεργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων. Αφορά έργα αρμοδιότητας Δήμων με σκοπό την κάλυψη των βασικών αναγκών σε υποδομές και κυρίως σε υποδομές ίδρευσης, αποχέτευσης, διαχείρισης απορριμμάτων κλπ. Παράλληλα, έχει καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση έργων ίδρευσης και αποχέτευσης από το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων στο 100% του προϋπολογισμού τους, καταργώντας τον περιορισμό που προέβλεπε τη χρηματοδότηση των έργων αυτών μέχρι ποσοστό μόνο του 35%. Ενώ από το ΕΣΠΑ έχει δρομολογηθεί η υλοποίηση έργων ύψους 30 εκατομμυρίων στον τομέα της διαχείρισης υγρών αποβλήτων, έργων 20,6 εκατομμυρίων στον τομέα της ίδρευσης, σε ό,τι αφορά την διαχείριση των στερεών αποβλήτων. Πρόκειται για ένα τομέα στον οποίο πρέπει να ξεπεράσουμε τις παθογένειες και το κακό παρελθόν της χώρας, που δυστυχώς μας θέλει ουραγό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εκεί πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη προσπάθεια. Και θα καταβληθεί, θα έχει την μεγαλύτερη δυνατή τεχνική και υλική στήριξη της πολιτείας, η προσπάθεια της περιφέρειας στον τομέα αυτό. Θέλω να κλείσω με μία αναφορά στον τομέα της υγείας. Μια επιπλέον αναφορά, γιατί την πιο έτσι ζούμερη την έκανα πριν. Στον τομέα της υγείας συνεχίζουμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια για την αναβάθμιση
των υπαρχόντων υποδομών, κυρίως όμως μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση προχωράμε που αφορά την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Είναι, αν θέλετε, η πιο σημαντική μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους που μπορεί να αναβαθμίσει σημαντικά και τον τομέα της δημόσιας υγείας, αλλά και τη δυνατότητα των πολιτών να έχουν πρόσβαση σε άμεσες υπηρεσίες υγείας. Προχωράμε λοιπόν στη σταδιακή ανάπτυξη αυτού του νέου μοντέλου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με την έναρξη λειτουργίας στη Θεσσαλία των πρώτων τοπικών μονάδων υγείας, των πρώτων 4 τοπικών μονάδων υγείας, μίας σε κάθε νομό. Έχει σχεδιαστεί συνολικά η δημιουργία 12 μονάδων υγείας στις 4 μεγάλες πόλεις. Ενώ στο περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα έχουν ενταχθεί αγορές εξοπλισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ και βρίσκονται σε αναμονή για την επόμενη πρόσκληση 4 έργα προϋπολογισμού 2,7 εκατομμυρίων. Ολοκληρώνουμε μέσω του ΕΣΠΑ τα έργα προμήθειας και εγκατάστασης αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο της Καρδίτσας και μαγνητικού τομογράφου στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Ίσως για αυτή την αναφορά μου δεν θα έπρεπε να χειροκροτήσετε, γιατί δεν είναι δείγμα μιας χώρας που βρίσκεται στον πυρήνα της Ευρώπης, στην Ευρωζώνη, σε τόσο μεγάλες πόλεις, στο Γενικό Νοσοκομείο της Καρδίτσας, να μην υπάρχει αξονικός τομογράφος και στο νοσοκομείο της Λάρισας να μην υπάρχει μαγνητικός τομογράφος. Αλλά καμιά φορά και τα αυτονόητα όταν γίνονται ίσως αξίζει να χειροκροτούνται. Και τέλος να πω ότι παραδίδεται άμεσα το νέο κέντρο, το νέο κτίριο του Κέντρου Υγείας στη Σκιάθο, για να μην ξεχνάμε ότι στην περιφέρεια ανήκουν και οι νησιώτες μας εδώ, οι νησιώτες της Θεσσαλίας, ίσως μία από τις πιο όμορφες περιοχές, όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά ολόκληρης της Ελλάδας. Φίλες και φίλοι, νομίζω ότι δεν είχα άλλη επιλογή παρά να σας κουράσω, διότι έπρεπε να τα αναφέρω όλα αυτά. Έπρεπε να τα αναφέρω για δύο λόγους. Πρώτον, διότι αποτελούν τη σύνθεση, το απόσταγμα, αν θέλετε, από τη διήμερη αυτή διεργασία, όλα όσα συζητήθηκαν και βρέθηκαν τομές με τους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση. Δεύτερον, διότι εφόσον αυτά ακούγονται από το στόμα του Πρωθυπουργού, υπάρχει μονάχα ένας δρόμος να υλοποιηθούν. Γι' αυτό και δεσμεύομαι απέναντί σας και δεσμευόμαστε ότι το επόμενο διάστημα η θεσμική αυτή καινοτομία θα έχει συνέχεια. Αυτό το μίνι υπουργικό συμβούλιο που έγινε πριν από λίγο με την παρουσία των... δεν πειράζει, πέσαν τα χαρτιά, θα μιλήσω εκτός κοινού. Το κάνω συχνά άλλωστε. Αυτή λοιπόν το μίνι υπουργικό συμβούλιο που έγινε πριν από λίγο με περίπου 15-17 υπουργούς, τους βουλευτές της περιοχής, θα έλπιζα και θα προσδοκούσα να είναι όλων των κομμάτων οι βουλευτές, ίσως στην επόμενη συνάντησή μας. Και τον Δήμαρχο και τον Περιφερειάρχη. Και σας συγχαίρουμε για την παρουσία σας και σας ευχαριστούμε. Αυτή λοιπόν, αυτό το μίνι υπουργικό συμβούλιο πιστεύω ότι πρέπει να έχει συνέχεια. Και πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα στόχος μας πρέπει να είναι όλα όσα συζητήσαμε, αυτά στα οποία υπάρχουν ακόμα διαφωνίες, γιατί και η διαφωνία, αν θέλετε, είναι η πεμπτουσία της δημοκρατίας. Πώς θα γίνει δηλαδή, αν δεν υπάρχουν διαφωνίες δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Το θέμα είναι να μπορούμε παρά τις διαφωνίες μας να καθόμαστε σε ένα τραπέζι, να συζητάμε, να ανεβαίνει σε αυτό το βήμα ο Δήμαρχος, ο Περιφερειάρχης, να καταθέτει τη διαφωνία του, ο Πρωθυπουργός να την λαμβάνει υπόψη, το Υπουργικό Συμβούλιο να την λαμβάνει υπόψη και να σχεδιάζουμε μαζί. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτή η μεγάλη εθνική περιπέτεια, γιατί αυτό ήταν αυτό που πέρασε η χώρα τα τελευταία χρόνια, δεν μπορεί να ξεπεραστεί
αν δεν κάνουμε υπερβάσεις. Υπερβάσεις στον τρόπο που σκεφτόμαστε, υπερβάσεις στον τρόπο που σχεδιάζουμε. Ήδη εμείς αυτό που κάνουμε δεν αφορά τα επόμενα 2 χρόνια που έχουμε θητεία, αφορά την επόμενη τετραετία μας. Σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα. Σχεδιάζουμε για την επόμενη μέρα της κρίσης, της μεταμνημονιακής Ελλάδας. Και οφείλουμε λοιπόν να υπερβούμε τους εαυτούς μας και κυρίως οφείλουμε να συνειδητοποιήσουμε ότι πρέπει να ασχοληθούμε με την ουσία, όχι με την επικοινωνία. Και η ουσία λέει ότι αυτή η χώρα έχει ασύγκριτες δυνατότητες και πλεονεκτήματα. Τεράστιες δυνατότητες, μεγάλα πλεονεκτήματα. Και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Δεν μπορούμε πια να τρώμε από τα έτοιμα. Η εποχή εκείνη όπου υπήρχε ή θα υπήρχε ή θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα μας πιάσει από το μανίκι και θα μας οδηγήσει, θα μας σηκώσει από το σβέρκο και θα μας πάει σε ένα ασφαλές περιβάλλον, δεν υπάρχει. Εξαντλήθηκαν πόροι με την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξαντλήθηκαν δυνατότητες με την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και στην Ευρωζώνη. Και κάποια στιγμή αυτές οι δυνατότητες γυρίσανε και έγιναν μπούμερα. Τώρα λοιπόν πρέπει να συνειδητοποιήσουμε τον χώρο και τον χρόνο. Πού βρισκόμαστε? Βρισκόμαστε στο τέλος μιας μεγάλης εθνικής περιπέτειας. Οφείλουμε να διδαχθούμε από την περιπέτεια αυτή, να κάνουμε τον απολογισμό μας γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτή την κρίση και να κάνουμε μεγάλες τομές, ριζοσπαστικές τομές, παντού. Σε ό,τι αφορά το μοντέλο της παραγωγής, σε ό,τι αφορά το θεσμικό μοντέλο διακυβέρνησης και οργάνωσης, αυτοδιοίκησης, διοίκησης. Χρειάζεται μεγάλες μεταρρυθμιστικές τομές αυτός ο τόπος. Και χρειάζεται και γενναιότητα. Χρειάζεται τόλμη. Εγώ λοιπόν είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που μεγάλο μέρος της κοινωνίας, οι τοπικές κοινωνίες σε όλα τα περιφερειακά συνέδρια, η αιρετή της τοπικής αυτοδιοίκησης παρά τις αντιθέσεις, τις διαφωνίες, την ανάγκη που βεβαίως έχει να κάνει με το ότι οι πολίτες μας κρίνουν και θα μας κρίνουν και άρα χρειάζεται να κρατάμε και το ζύγι. Υπάρχουν και εκλογές μπροστά και στην αυτοδιοίκηση που άρα επιβάλλουν εγρήγορση. Το κατανοώ, όλα τα κατανοώ. Όμως αυτό που με κάνει πιο αισιόδοξο κάθε φορά που επισκέφτομαι και μιλάω σε αυτά τα περιφερειακά συνέδρια είναι ότι για πρώτη φορά σπάμε τα ταμπού, καθόμαστε μαζί, συζητάμε, σχεδιάζουμε, συνθέτουμε, προχωράμε μπροστά. Και πιστεύω, φίλες και φίλοι, πιστεύω ότι η Θεσσαλία μπορεί να γίνει. Μπορεί να γίνει. Το πεδίο εκείνο που θα πειραματιστούμε, αν θέλετε, πιλωτικά, για να εφαρμόσουμε αυτό το νέο υπόδειγμα. Η χώρα μας εκτός από τουρισμό, καλός ο τουρισμός, τον ενισχύσαμε, θα τον ενισχύσουμε, που είναι η Έλενα, μη με κατηγορήσει που θα το πω αυτό, δεν μπορούμε όμως μόνο με τουρισμό. Πρέπει να ενισχύσουμε και τον πρωτογενή τομέα, το δευτερογενή τομέα, να αξιοποιήσουμε το συνδυασμό της μεγάλης αυτής ευλογημένης, των ευλογημένων καρπών αυτής της γης, τα ποιοτικά αγροτικά προϊόντα, να μπορούν να παίρνουν σήμανση ελληνική, να μεταποιούνται εδώ, να παίρνουν σήμανση και να αξιοποιούνται. Γιατί να μια μεγάλη αγορά για αυτά τα προϊόντα που είναι ο τουρισμός και τα 30 εκατομμύρια τουρίστες που είχαμε φέτος στη χώρα, που μπορεί να γίνουν και 40 και 50 αργότερα. Και οι εξαγωγές. Άρα λοιπόν, επενδύοντας στα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτού του τόπου, πρωτίστως επενδύοντας στο ανθρώπινο δυναμικό, στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στους νέους δημιουργικούς ανθρώπους, στους νέους επιστήμονες που πρέπει να τους ξαναφέρουμε πίσω και να σταματήσουμε τη διαρροή, επενδύοντας στη δημιουργικότητα, στη δημιουργική Ελλάδα, στην καινοτομία, μπορούμε να πάμε μπροστά. Μπορούμε να ξεπεράσουμε την κρίση και να οικοδομήσουμε μια άλλη Ελλάδα. Δημιουργική, παραγωγική, Ελλάδα του μόχθου, της δημιουργίας, αλλά πάνω απ' όλα πιο δίκαιη. Ελλάδα δίκαιη και δημιουργική. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.